Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προετοιμάζεται για μια μακράς διαρκείας σύγκρουση στην Ουκρανία και ενδεχόμενη νίκη της Ρωσίας στο Ντομπάς, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δεν θα είναι πιθανό ότι θα τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, Avril Haines. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Πούτιν υπολόγιζε πως η αποφασιστικότητα της Δύσης θα αποδυναμωνόταν με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με την Avril Haines, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία επιδιώκει να επεκτείνει το γεωγραφικό της διάδρομο έως την Υπερνηστερία, την αυτονομημένη περιοχή της Μολδαβίας. Ειδικότερα η κυρία Haines είπε ότι το γεγονός ότι ο Πούτιν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αναντιστοιχία μεταξύ των φιλοδοξιών του και των σημερινών στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ρωσίας, πιθανότητα σημαίνει ότι οι επόμενοι μήνες θα μπορούσαν να φέρουν μια απρόβλεπτη τροπή και ενδεχόμενη κλιμάκωση. Η τρέχουσα τάση αυξάνει την πιθανότητα ο πρόεδρος Πούτιν να στραφεί σε πιο δραστικά μέσα, μεταξύ των οποίων η επιβολή στρατιωτικού νόμου, ο αναπροσανατολισμός της βιομηχανικής παραγωγής ή και κλιμάκωση ενδεχομένως των στρατιωτικών ενεργειών, ώστε να απελευθερώσει τους απαιτούμενους πόρους για την επίτευξη των στόχων του, καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται. Εάν αντιληφθεί ότι η Ρωσία χάνει στην Ουκρανία, πρόσθεσε. Ωστόσο, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών εκτίμησε ότι ο Πούτιν δεν θα εξουσιοδοτούσε τη χρήση πυρηνικών όπλων παρά μόνο εάν αντιλαμβανόταν απειλή για την ύπαρξη της Ρωσίας. Σύμφωνα με την ίδια, ο Πούτιν, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, θέλει να καταλάβει τις δύο ανατολικές περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, να ελέγξει την πόλη Χερσόνα και πιθανώς να επεκτείνει το χερσαίο διάδρομο στα νότια της Ουκρανίας ως την Υπερνηστερία, την αυτονομημένη περιοχή της Μολδαβίας, όπου επί του παρόντος βρίσκονται σταθμευμένα ρωσικά στρατεύματα. Καταλήγοντας δε, η Avril Haines είπε ότι καθώς τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία πιστεύουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να σημειώνουν στρατιωτική πρόοδο, δεν βλέπουμε μια βιώσιμη διαπραγματευτική πορεία, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.